Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη θερμή φιλοξενία που καθρεφτίζει την φιλία ανάμεσα στους τρεις λαούς μας. فخامة الرئيس اسمح لي مرة أخرى أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لفخامتكم على حسن الضيافة أثناء إقامتنا في جمهورية مصر العربية التي تدل على عمق العلاقات بين الدولتين. Και να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία της τριμερούς αυτής συνάντησης. واسمحوا لي أن أهنئكم على طرح فكرة عقد هذه القمة الثلاثية. Είναι μια συνάντηση που την χρωστούσαμε και οι τρεις μας στην ιστορία. فَهِيَ قِمَّةٌ نَدِينَا بِهَا جَمِيعًا لِلتَّارِيخِ. Γι' αυτό και συζητήσαμε σήμερα αναλυτικά θέματα συνεργασίας. وَلِهَذَا ناقشنا اليوم تفصيلياً أوجه التعاون. Με το πνεύμα τριών χωρών. بالروح التي تربط الثلاث دول. Που συνδέονται με ρίζες ιστορικές, μοναδικές, απαράμιλης πολιτιστικής προσφοράς التي ترتبط بجذور تاريخية وإرث ثقافي عريق. Μας συνδέουν κυρίως κοινές και έντονες ανησυχίες για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. يربطنا أيضا اهتمام وقلق مشترك بالنسبة للاستقرار في جنوب شرق البحر المتوسط. Ελλάδα και Κύπρος είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. اليونان وكوبوس هم أعضاء الاتحاد الأوروبي. Η Αίγυπτος είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη επιρροή στον αραβικό κόσμο. Γι' αυτό και ήταν πολύ γόνιμη και χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα που λέγονται Συρία, Λιβύη, Ιράκ, Λίβανος, και το πολύπαθο πρόβλημα της Παλαιστίνης. Γι' αυτό και παίρνει διαστάσεις πολυσήμαντες η συζήτηση που είχαμε για το θέμα της επανένωσης της Κύπρου κάτω από ένα μόνο κριτήριο, με σεβασμό στη δικαιοσύνη και στην ιστορία. احترام العدالة والتاريخ. Τερματίζοντας επίσης τις απαράδεκτες προκλήσεις που γίνονται τελευταία σε βάρος Μεγαλονήσου. والاختراعات التي تحدث من طرف تركيا وهي غير مقبولة بالمرة ضد قبرص. Οφείλουμε για χάρη της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας. وبالنسبة لتكريس السلام والاستقرار في منطقتنا. Για την Ευρώπη αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο. للقارة الأوروبية ولكن العالم كله. Να εγκαινιάσουμε μια στενή συνεργασία. أن ننشئ أو ندشن تعاون وطيد. Με διάρκεια και με βάθος. ذات وقت طويل وذات عمق كبير. Ενισχύοντας και διευρύνοντας τον κύκλο των σχέσεων και των επαφών μας. لتشييد وتوطيد العلاقات بين الدولتين. Κυρίαρχη σημασία αποδώσαμε στο θέμα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. أعطينا اهتماما كبيرا بخصوص موضوع التصدي للإرهاب. Δηλαδή σε μια τρομοκρατία η οποία απειλεί ως ιδεολογία και ως καθεστώς να εγκαθιδρύσει τον τρόμο. بمعنى آخر الفكرة أو الأيديولوجية التي تدفع إلى تقريص العنف والرعب. Και θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο Σίση. وأريد أن أهنئ فخامة الرئيس السيسي. Για τον πρωταγωνιστικό και καθοριστικό του ρόλο στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. لدوره المحوري والهام للتصدي ومكافحة الإرهاب. Ο χάρτης της τρομοκρατίας δεν θα πρέπει ο πολιτισμένος κόσμος να του επιτρέψει να διευρυνθεί κι άλλο. لا يجب على العالم المتحضر أن يسمع بتوسع خارطة الإرهاب على مستوى العالم. Πρέπει αντίθετα όλοι οι πολιτισμένοι λαοί να δώσουν τη μάχη για να σβηστεί οριστικά από τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη. ولكن يجب على الدول المتحضرة أن تحارب وأن تساهم في محاربة الإرهاب لإنهائه واقتلاعه من جذوره على مستوى العالم. Και θέλω άλλη μια φορά να επαναλάβω. أريد مرة أخرى أن أكرر.
ότι δεν υπάρχει χειρότερη παγίδα από το να θεωρεί κανείς ότι δήθεν χωρίζεται το καθεστώς του τρόμου σε τρομοκράτες μετριοπαθείς και σε τρομοκράτες ακραίους. Η τρομοκρατία είναι ενιαία και θα πρέπει να λάβει τη μία μόνο απάντηση που πρέπει, που είναι απάντηση από όλους και απάντηση δυναμική. Θέλω επίσης να πω ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δίνει μεγάλη σημασία στη συμβολή της Αιγύπτου για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών. أريد أيضا أن أقول أن اليونان وقبرص تدي اهتمام خاص للموقف المصري أو الحماية التي توفرها الدولة المصرية للسكان المسيحيين والتلفتية كندنيفون نكديوخذون από τις πατρογονικές τους αιστείες. الذين أخيرا مهددون بالطرد من دولهم. Δώσαμε επίσης μεγάλο βάρος και στα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας. تحدثنا عميقا أيضا بالنسبة لموضوعات الطاقة και τις συνεργασίες στα θέματα των υδρογονανθράκων. Είναι ένας τομέας στον οποίο θα συνεργαστούμε στενά προς όφελος των λαών μας, αλλά και προς όφελος του ενεργειακού εφοδιασμού ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να γίνει απολύτως καθαρό ότι σε αυτή την σχέση μεταξύ των τριών μας η Ελλάδα και η Κύπρος θα στηρίξουν πράγματι, όπως είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ως πρέσβης της Αιγύπτου, την Αίγυπτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορίδα να ετεφέχαμε καμία μακάλο μόνο καλήλ ασέιντ ραΐς γομουρίετ Κόμπρος ενώ Μάσρ ο Κόμπρος έκουνα σουφαρά λιμής لتوطيد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وإجراء حوار. γιατί γνώμονας για τα προβλήματα της περιοχής πρέπει να είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια. Και ο καλύτερος πρέσβης σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή είναι η Αίγυπτος. لأنه أهم شيء في المنطقة هو الاستقرار ونحن نعتبر إنه مصر هي سفير أو حجر الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πράγματι να στηρίξει την Αίγυπτο στη σημερινή της μεγάλη προσπάθεια. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدعم مصر في المحاولات الكبيرة التي تقوم بها. και να τη στηρίξει τόσο οικονομικά όσο και ηθικά. وتدعمها نفسيا وماديا. Η Ελλάδα και η Κύπρος θα βοηθήσουν με κάθε τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση. اليونان وكوبروس ستدفع إلى هذا الهدف. και θεωρούμε κρίσιμη την διαμεσολάβησή μας, το ρόλο μας σε αυτή τη νέα σχέση. ونعتبر وسطتنا مهمة جدا في هذه العلاقة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي. και θέλω να προσθέσω ότι το οικονομικό συνέδριο το 2015 στην Αίγυπτο. وأريد أن أضيف أيضا أن المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مصر في أوائل 2015 θα προσφέρει ακόμα μια ευκαιρία για νέες συναντήσεις και συντονισμό. سيكون فرصة أخرى لإجراء محادثات. ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα. خاصة في القطاع أو في المجال الاقتصادي. Επομένως σήμερα μπορώ να πω ότι ενισχύσαμε τα θεμέλια μιας πανάρχης φιλίας. Μιας φιλίας που εξελίσσεται σε συνεργασία στον 21ο αιώνα. Με έμφαση σε θέματα ασφάλειας, οικονομίας, αξιοποίησης των πόρων της θάλασσας, εμβάθυνσης των σχέσεών μας και αξιοποίησης των εκατέρωθεν συμμάχων μας, επαγαθώ των λαών μας και ολόκληρης της Ευρώπης. Και αυτό το γεωπολιτικό οικονομικό πλέγμα θα ενισχυθεί με την εμβάθυνση των πολιτιστικών μας επαφών σε μια προσπάθεια ακόμα μεγαλύτερης αξιοποίησης του συγκριτικού πλεονεκτήματος που και τρεις μας έχουμε στο θέμα που λέγεται
πολιτισμός. في محاولة كبرى لتعظيم الاستفادة مما نطلق عليه من حضاراتنا سواء في مصر أو في اليونان وكوبروس. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρόεδρο Σίση. أريد أن أتوجه خاصة بالشكر لفخامة الرئيس السيسي. Για την προσπάθειά του να σταθεροποιήσει όχι μόνο την Αίγυπτο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. لمحاولة تكريس الاستقرار ليس فقط في مصر ولكن في منطقة الشرق الأوسط ككل. Για τη σταθερή και έμπρακτη υποστήριξή του στην δίκαιη υπόθεση της Κύπρου. لدعمه الدائم للقضية الكبروسية العادلة. Για το γεγονός ότι χρησιμοποιεί το διεθνές δίκαιο ως πηξίδα στις πράξεις του. ولأنه يتبع كبوصلة لتوجهاته القانون الدولي. Σήμερα επομένως δεν ήταν απλά μία σύνοδος. فاليوم لم يكن لقاء فقط. Ή μία απλή συνάντηση κορυφής τριών χωρών. أو قمة بين ثلاث دول. Ήταν το θεμέλιο. ولكن كان الأساس. Μιας πολυσήμαντης στρατηγικής συνεργασίας. لتعاون استراتيجي كبير جدا. Ενός κοινού μετόπου. Ενός κοινού μετόπου. وواجهة موحدة. Για γεωπολιτική σταθερότητα. لثبات جيوبوسياسي. Ενεργειακή ασφάλεια. وأمن للطاقة. Πόλεμο στην τρομοκρατία. محاربة الإرهاب. Και οικονομική ανάπτυξη. وتطور ونمو اقتصادي. شكرا فخامة سيد رئيس.